Καλησπέρα κυρία Γκουλιάμη. Καλησπέρα Μαρία μου, η τιμή και η χαρά είναι δική μου που σου μιλάω και με στους ακροατές σου. Εύχομαι όλοι να είμαστε καλά, να ευχηθώ Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο, γιατί για 40 μέρες λέμε το Χριστός Ανέστη. Βέβαια, αληθώς ναι. Και να προσκαλέσω όλους τους Μικρασιάτες και μη Ποντίους και όλους τους άλλους κατοίκους της Ελλάδος που μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, την πρώτη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογός μας για την επέτειο των 100 χρόνων της Μικρασιατικής καταστροφής. Πρόκειται για ένα πόνημα, έτσι το ονομάζω εγώ, γιατί εδώ και πολλά χρόνια με τον χωράρχη μας, τον κύριο Τσάμι, το σχεδιάζαμε. Ήταν κάτι που ευχόμασταν να γίνει και τελικά με την ευκαιρία ενός προγράμματος που είχε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, καταφέραμε και πήραμε κάποια επιχορήγηση. Καταφέραμε και πήραμε ακόμα μια επιχορήγηση από τον Δήμο μας, τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, και με τη συμβολή χρημάτων του Συλλόγου καταφέραμε και κάναμε αυτό το CD για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Αφορά τραγούδια που έχουν σχέση με τον Κουκλουτζά. Όπως ξέρεις και εσύ, οι πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαν και κατοίκησαν από τη Μικρά Ασία στον τόπο μας, στην περιοχή μας εδώ, ήταν από τον Κουκλουτζά. Και η περιοχή είχε ονομαστεί Νέος Κουκλουτζάς. Γι' αυτό κάναμε μια καταγραφή όσων τραγουδιών μπορέσαμε να βρούμε που έχουν μέσα μια αναφορά σε αυτό το όνομα. Και είναι μεγάλη μας χαρά να το παρουσιάσουμε την Δευτέρα, το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Πολιτιστικό, όπως είπες και εσύ, με την βοήθεια του ακαδημαϊκού του κυρίου Νίγδελη, ο οποίος θα έχει την παρουσίαση, θα κάνει την παρουσίαση των τραγουδιών, θα τραγουδήσει η χοροδία μας, θα παρουσιάσει το έργο της και στο τέλος θα μοιράσουμε CD στον κόσμο, σε όποιον έρθει. Δεν θα πουλήσουμε το CD, επειδή πήραμε χορηγίες. Ναι. Θα το μοιράσουμε στον κόσμο και θα είναι χαρά δική μας να έχει ο καθένας αυτό το CD στην... Θα μου κρατήσετε ένα, έτσι. Βέβαια, το έχω ήδη το δικό σου. Γιατί δεν ξέρω αν θα σας προλάβω από την ώρα που θα τελειώσω από το ραδιόφωνο μέχρι να φτάσω. Και για τη γιαγιάκα σου, η οποία είναι μικροσιάτισσα. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκουλιάμη. Πάντα τέτοια εύχομαι. Συγχαρητήρια. Ξέρω ότι δεν σταματάτε. Με πόσο αγάπη, με πόσο λατρεία κάνετε αυτό που είναι τόσο σημαντικό, αυτό που λέγαμε και πριν με τον κύριο Τανιμανίδη. Ακριβώς, δηλαδή, άκουγα τον κύριο Τανιμανίδη και είναι ευχάριστο μετά από 2 χρόνια απραξίας να μπορούμε να δημιουργούμε, γιατί εμείς αισθανόμαστε ότι δημιουργούμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε να δείξουμε αυτό που δημιουργούμε στον κόσμο. Και βέβαια αυτός ο αγώνας που κάνετε για τη διατήρηση των παραδόσεων και της μνήμης. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε, ευχαριστώ, να έρθεις στην εκδήλωση εφόσον προλαβαίνεις. Αμέσως με το ραδιόφωνο. Θα είναι μεγάλη χαρά μας. Λοιπόν, πείτε μου τώρα και 2 αριθμούς από το 1 μέχρι το 114, μου λέει η Παρασκευή του Παίξη, γιατί έχω να κάνω μία κλήρωση στο διαγωνισμό για το TEDx του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που είναι αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 48 ναι. Και 85. Είστε τέλεια, κυρία Γκουλιάμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξη το CD. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και σας περιμένουμε όλους.